ψήφου εμπιστοσύνης από τον Αμερικανικό Οίκο Αξιολόγησης Moody's έλαβε η Τράπεζα της Ελλάδος για τα stress test των ελληνικών τραπεζών μέσω της έκθεσης του οίκου με ημερομηνία 10 Μαρτίου που φέρει τον τίτλο «Οι κεφαλαϊκές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών καλύπτονται από τις δυνατότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας». Ο οίκος αναφέρει πως είναι credit positive για τις ελληνικές τράπεζες, δηλαδή χαρακτηρίζει τα stress tests ως ένα θετικό πιστωτικό γεγονός. Εξηγεί πως αν και σε κάποιες από τις τράπεζες σκοπεύουν να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σε κεφαλαϊκή στήριξη δηλαδή χωρίς τη βοήθεια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το γεγονός ότι τα απαιτούμενα κεφάλαια δεν ξεπερνούν τα διαθέσιμα του Ταμείου, αυτό διασφαλίζει το ότι οι τράπεζες ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της Τράπεζης Ελλάδος, προστατεύοντας έτσι δηλαδή τους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων και των καταθετών. Παράλληλα, ο οίκος Moody's αναφέρει ότι οι τράπεζες θα καταφέρουν να αντλήσουν, αν όχι όλο, σημαντικό μέρος των κεφαλαιακών τους αναγκών από τις αγορές, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών για ελληνικά στοιχεία ενεργητικού είναι αυξημένο, υπενθυμίζοντας πως οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει παράλληλα να παραδώσουν τα σχέδια των κεφαλαιακών τους αναγκών στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τις 15 Απριλίου. Όπως εξηγεί Moody's, αυτά τα σχέδια είναι πιθανό να περιλαμβάνουν εκδόσεις νέων μετοχών, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που δεν ανήκουν στις βασικές δραστηριότητες της τράπεζας ή περαιτέρω απομόχλευση, δηλαδή μείωση του δανεισμού προς την πραγματική οικονομία. Αν κάποια από τις τράπεζες δεν καταφέρει να αντλήσει κεφάλαια από ιδιωτικές πηγές, τότε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αποτελέσει την τελευταία ελπίδα χρηματοδότησής τους, σχολιάζει ο οίκος, και θυμίζει ότι η Eurobank, η οποία έχει τις μεγαλύτερες κεφαλαϊκές ανάγκες, ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει για την αύξηση που ανακοινώθηκε από τον Νοέμβριο του 2013, ενώ η Alpha Bank και η Πειραιός, στις 28 Μαρτίου, μέσω των γενικών του συνελεύσεων, θα εγκρίνουν τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων και 1,75 δισεκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά την Εθνική Τράπεζα, όπως η ίδια ανακοίνωσε, δεν θα προχωρήσει στην έκδοση νέων μετοχών, με τον Αμερικανικό Οίκο Αξιολόγησης να εκτιμά ότι θα περάσει στην πώληση μειοψηφικού μεριδίου της τουρκικής θυγατρικής της Finance Bank.